Κοριτσάκι μου γλυκό, πώς πέρασες? Η δουλειά μας, φίλοι μου, είναι πάρα πολύ περίεργη. Πάρα πολύ περίεργη. Κοριτσάκι μου γλυκό. Ψάχνω τις καλές μέρες, βεβαίως, να κάνουμε έναν απολογισμό. 2 η ώρα ξεκινάει ο άνδρομος, έλεγες, στα παιδιά, στο διάλειμμα. 2 του μηνός. Α, 2 του μηνός. 2 του μηνός. Αλλά για τον ανάδρομο, επειδή ό,τι όψη και να γίνει, το ρίχνουν στον ανάδρομο, τον Ερμή και είναι και κυβερνήτης μας, δεν είναι μόνο κακά πράγματα ο ανάδρομος Ερμής. Δηλαδή, μπορεί να σκεφτούμε ξανά από την αρχή μια υπόθεση η οποία θα έπρεπε κάτι να αλλάξει. Μπορεί να δούμε παλιούς φίλους, παλιούς... Θα σας το πω εγώ αλλιώς. Κατεβαίνει η Λίτσα το διάλειμμα κάτω της σκάλες, μπαίνει μέσα και γυρνάμε όλη μια φωνή. Α, μαύρε Λίτσα, ο ανάδρομος! Εγώ ακούω ένα 2, που εννοεί 2 του μηνός και μετά λέει... Επιστρέφουν όμως και έρωτες, παλιοί. Οπότε όλοι ηρέμησαν. Λοιπόν, μην τα βάζουμε όλα με τον ανάδρομο. Δεν είναι τόσο κακός. Δεν είναι τόσο μπορεί κακός. Να είναι βοηθητικό. Μπορεί να πρέπει να πούμε αυτό που θέλουμε να πούμε, να το πούμε με σαφήνεια, ώστε να μην το εκλάβει ο άλλος λάθος. Μπορεί να στείλουμε ένα μήνυμα που δεν πηγαίνει. Μία καθυστέρηση, ένα τέτοιο πράγμα. Αλλά δεν είναι από τα πολύ σοβαρά πράγματα. Οι πολύ σοβαρές υποθέσεις που σας τις λέω ήταν αυτή η Νέα Σελήνη, που μπορεί εμείς στον ευλογημένο μας τόπο να κάναμε τα μπάνια μας και να είμαστε πάρα πολύ καλά, αλλά είδατε ότι έγιναν πολύ σοβαρά γεγονότα. Δηλαδή, το αποτέλεσμα που είχε η εξόντωση αυτού του ανθρώπου έχει βγάλει τους τζιχαντιστές έξω. Έχουν γίνει στην Αυστραλία, ο πλανήτης πώς έγινε, όλα αυτά που έχουν γίνει. Αυτά λες είναι τα σοβαρά. Αυτά είναι τα σοβαρά. Με τον ανάδρομο Ερμή, μη. Α, βέβαια, όλοι οι πλανήτες που είναι στο Σκορπιό και σήμερα κάνει μια τριπλή σύνοδο, όσες ημερομηνίες πω σήμερα, θα έχετε πολλά γεγονότα, πολλά σημαντικά γεγονότα. Μπορεί να είναι καλά και θα ακούσουμε αυτές τις μέρες να γίνονται πάρα πολλές συνομιλίες για ειρηνική. Ευτικές, για το πώς θα λύσουν τα προβλήματα. Αφού τα κάνουν τα προβλήματα, μετά συζητάνε το πώς θα τα λύσουν. Τέλος πάντων. Λοιπόν, μην φοβόσαστε λοιπόν τον ανάδρομο. Απλώς θα προσέχετε να στέλνετε ό,τι είναι να σταλεί, να είστε σίγουροι ότι έχει φτάσει. Να προσέχετε το πώς χειρίζεστε το λόγο, να μην δημιουργηθεί κάτι τέλος πάντων. Αυτός είναι ο ανάδρομος. Λοιπόν, σήμερα προσοχή, μην κάνετε κάποια λάθη, αλλά η τριπλή σύνοδος και η Σελήνη και η Αφροδίτη και ο Ερμής μέσα στο Σκορπιό για. Αν έχετε γενέθλια γύρω στις 19 Ενδεκάτου, σήμερα θα έχετε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Αν είστε καρκίνοι και είστε γεννημένοι γύρω στις 18, 19, 20, θα έχετε μία συνάντηση ή κάτι σημαντικό με τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Οι Ταύροι 16 με 18 με το σύντροφό τους ή τους συνεργάτες. Και οι Εγώκεροι που είναι γεννημένοι 15-16 και πολύ περισσότερο τα Ψάρια των τελευταίων ημερών έχουν μία πάρα πολύ καλή συζήτηση. Τώρα. Επειδή, όπως είπαμε, μετά τις 2 καλά είναι να μην υπογράψετε συμβόλαια ή συμφωνίες καινούργιες. Αυτές οι 2 μέρες είναι πάρα πολύ σημαντικές για να συζητήσετε για ένα θέμα που σας απασχολεί και που έχει σχέση με τα οικονομικά, που έχει σχέση γενικότερα με την επαγγελματική σας υπόσταση, θα μπορούσε να φέρει μεγάλες ευκαιρίες. Έτσι λοιπόν, για εσάς τα κρυαράκια, σήμερα ένα οικονομικό θέμα, ένα οικονομικο-συναισθηματικό θέμα θα μπορούσε να έχει μια σημαντική εξέλιξη. Προσέχετε μόνο εσείς που είστε γεννημένοι γύρω στις 7 και κινηθείτε εσείς που είστε γεννημένοι τελευταίες μέρες, είπαμε σιγά σιγά φεύγει ο Δίας, εποφεληθείτε νομικά, διαδικαστικά, ταξίδια. Πολλοί αποφασίζουν ταξίδια αυτόν τον καιρό, το Δεκέμβριο θα γίνουν πάρα πολλά ταξίδια, είναι φυσικό λιγάκι, αλλά θα είναι και ωραία ταξίδια. Προσπαθήστε να εποφεληθείτε. Ταύροι μου, των πρώτων ημερών που η Νέα Σελήνη σας άγγιξε, μελετήστε λίγο τα γεγονότα που μπορεί να έγιναν με τον σύντροφό σας ή τους συνεργάτες, μια κουβέντα που είχατε, μια αλλαγή, μια ένταση τέλος πάντων μπορεί να υπήρχε. Ενώ θέματα που έχουν σχέση με την εργασία ή την υγεία θα πρέπει να τα προσέχετε. Ή των τελευταίων ημερών έχετε μια συνάντηση, λίγο υπερβολική είναι η διάθεσή σας, αλλά ουσιαστικά είναι πάρα πολύ καλή με τον σύντροφο ή τους συνεργάτες. Για τους διδύμους, ένα θέμα που έχει σχέση με την εργασία σήμερα, που σας απασχολεί πολύ, θα σας απασχολήσει πολύ. Θα γίνουν πολλές καθυστερήσεις, πολλές αναβολές με τον ανάδρομο Ερμή ή θα σκεφτείτε λίγο καλύτερα. Πολλές φορές οι δεύτερες σκέψεις είναι και καλύτερες. Προσέχετε και την υγεία σας. Με τα παιδιά ή τον ερωτικό σύντροφο, αυτές τις μέρες θα πρέπει να προσέχετε. Μήπως είστε αρκετά απαιτητικοί και πείτε κάτι το οποίο να παρεξηγηθεί. Ή των τελευταίων ημερών αποφεληθείτε από μία σχέση, μία συνεργασία, η οποία επανέρχεται. Επίσης, με τον ανάδρομο Ερμή, μπορεί να σκεφτείτε και παλιές
παλιές δουλειές, όχι παλιοδουλειές, παλιές δουλειές που μπορεί να έρθουν πάλι στο προσκήνιο. Κάτι να σκεφτείτε πάνω σε αυτό. Καρκινάκια των τελευταίων ημερών. Πότε είσαι κείμωνα, πώς το... Ο κείμωνας δεν είναι καλά. Είναι πρώτη. Έτσι έμαθα. Είναι πρώτη. Δεν είναι καλά ο κείμωνας. Τι έχει τώρα. Κι όμως εγώ βλέπω εσείς... Τα νέα τρέχουν κείμωνα. Λοιπόν, η καρκίνη το... Της λες ένα πράγμα, μια καλημέρα και το μαθαίνω όλη η Ελλάδα. Εντάξει, φαίει, οκ. Τι είπα εγώ, ότι ο κείμωνας δεν είναι πολύ καλά. Είπα κάτι, κείμωνα. Όχι, όχι. Ναι, για να πεταχτεί τώρα σημαίνει ότι κάτι γίνεται... Κάτι γίνεται, Λίτσα, κάτι γίνεται. Λοιπόν, και δεν είναι παλιή, είναι καινούργιοι. Λοιπόν, τέλος πάντων, εσείς λοιπόν των πρώτων ημερών, σας παρακαλώ να έχετε πολύ αισιοδοξία και να περιμένετε πολύ καλά πράγματα αυτό τον καιρό. Και μάλιστα εκεί τα Χριστούγεννα. Εκεί τα Χριστούγεννα μπορείτε να ορίσετε ημερομηνίες αραβώνων, γάμου. Κάτι πολύ σημαντικό θα μπορούσε να συμβεί σε εσάς των πρώτων ημερών. Αν είστε γύρω στις 9, βέβαια, εντάξει, μια εντασούλα υπάρχει. Και αν είστε γεννημένοι 18, 19, σήμερα, αύριο, μεθαύριο, είναι μέρα που μπορείτε να δείτε αγαπημένα πρόσωπα, να προσπαθήσετε για ένα παιδάκι, να δημιουργήσετε καινούργια θέματα τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά. Βέβαια, κάποια οικογενειακά θέματα σας απασχολούν και σας απασχολούν σοβαρά. Και για να μιλήσουμε πιο, έτσι, πιο σοβαρά, οι καρκίνοι έχουν θέματα αυτό τον καιρό με τον σύντροφο ή τους συνεργάτες, όχι των πρώτων ημερών, του δευτέρου δεκαημέρου, αλλά και με οικογενειακές υποθέσεις που αυτό τον καιρό μπορεί να σας απασχολήσουν.